Κυρία Χαλκιδική θα πάμε. Τώρα γίνεται και ένα στοχευμένο B2B event. Επιδιώκεται τι? Επιδιώκεται να έρθουν όλοι οι φορείς, οι επιχειρήσεις μαζί, η παραγωγή, τα ξενοδοχεία, η εστία, στα τοπικά προϊόντα, για να προβάλλεται η Χαλκιδική ως brand name και η γαστρονομία της και τι μπορεί κάποιος να βρει εκεί, μόνο στη Χαλκιδική. Ανδρέα Σταματόπουλος θα μας ενημερώσει για αυτή την προσπάθεια. Ανδρέα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη αυτή η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής. Πάρα πολλοί παραγωγοί, άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας Χαλκιδικής βρίσκονται εδώ, ανταλλάσσουν απόψεις και προοπτικές συνεργασίας για το πώς μπορούν τα προϊόντα της Χαλκιδικής να περάσουν μέσα στα καταλήματα, μέσα στους χώρους εστίασης και βεβαίως όλο αυτό το τουριστικό προϊόν, αλλά και η Χαλκιδική γενικότερα, να αποκτήσει μια δικιά της ταυτότητα με βάση τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα. Δίπλα μας έχουμε και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Κατερίνα, που μπορεί να μας πει περισσότερα, τον κύριο Γιάννη Κουφίδη. Για να τον ακούσουμε τον κύριο Κουφίδη. Πώς μπορεί κύριε να Κουφίδη, γίνει αυτό? Πείτε μας πώς. Ναι, καλησπέρα σας καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι αλήθεια ότι εδώ και χρόνια το προγραμματίζουμε όλο αυτό. Δυστυχώς μέσα από τις συγκυρίες που είχαμε με την πανδημία, ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση δεν τα καταφέραμε. Αλλά όλο αυτό που βλέπετε τώρα είναι το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών των προηγούμενων ετών που γινόταν μέσα από κατάρτιση και εκπαίδευση προς τους ανθρώπους, τους παραγωγούς αλλά και τους μεταποιητές, το πώς πρέπει να φτιάξουν τα προϊόντα τους. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο στη Χαλκιδική, παράγονται πάρα πολλά προϊόντα και ποιοτικά προϊόντα και αυτά πρέπει να τα φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να είναι προς το κοινό, προς τους επισκέπτες του νομού, τους ξενοδόχους, ενοικιαζόμενα δωμάτια και την εστίαση, να μπορέσουμε όλα αυτά να τα περάσουμε για να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτός είναι ο σκοπός μας και ο στόχος μας στη Χαλκιδική. Και να έχει ένα brand name η Χαλκιδική, να μην πηγαίνω εγώ να μείνω σε ένα ξενοδοχείο και να σηκώνομαι και να βρίσκω στο πρωινό συσκευασμένο μέλι το οποίο είναι από κάποια χώρα των Βαλκανίων, όταν η Χαλκιδική παράγει μέλι, παράγει λάδι, παράγει ελιές, παράγει τυρί, παράγεται πάρα πολλά πράγματα στη Χαλκιδική. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, βλέπουμε ότι κερδίζουμε την αγορά. Βλέπουμε ότι πλέον βάζουν νερό στο κρασί τους, θα έλεγα, και οι ξενοδόχοι και οι παραγωγοί. Γινόμαστε καλύτεροι. Πιστεύουμε μέσα από συνεργασίες και συνέργειες ότι αυτό είναι προς όφελος όλων. Μέσα από κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση γίνονται τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Είναι το πρώτο event B2B. Μέσα από το πρόγραμμα Taste Χαλκιδική του Επιμελητηρίου Χαλκιδική συνεχίζουμε όχι μόνο με αυτό, αλλά και με το Χαλκιδική Treats για την εστίαση, που προσφέρουμε ουσιαστικά το χαλκιδικιώτικο, το welcome και το bye-bye με προϊόντα όπως λάδι και ελιά και το bye-bye μέσα από γιαούρτι και μέλι Χαλκιδικής δωρεάν προς τους επισκέπτες του τόπου μας. Προσδοκούμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά από πλευράς τουρισμού. Βλέπουμε ότι οι προκρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Τα προϊόντα του τόπου γίνονται συνεχώς καλύτερα. Άρα είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν. Ανδρέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν. Η Χαλκιδική πρέπει να είναι brand name. Έχει τα πάντα. Έχει τη θάλασσα, έχει τις παραλίες, έχει το πράσινο. Έτσι πάρα πολύ πράσινο και έχει πάρα πολύ ωραία τοπικά προϊόντα.